Θέλετε και τον χρόνο της δευτερολογίας. Πόσο είναι η δευτερολογία? Τέσσερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην συζήτηση επί της αρχής τεκμηριώσαμε την προχειρότητα, αναδείξαμε τις αντιφάσεις, διατυπώσαμε προτάσεις. Αιτιολογήσαμε την απόφασή μας να καταψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο, διότι πολιτικά δεν προσφέρει τίποτα, πρακτικά απαξιώνει τον επαγγελματία αγρότη. Η δική μας πρόταση είναι η δημιουργία μιας ξεχωριστής κατηγορίας για τους κατά αποκλειστικό επάγγελμα αγρότες που έχουν 100% εισόδημα από την αγροτική τους δραστηριότητα, που έχουν 100% απασχόληση, χωρίς παραθυράκια, χωρίς εκπτώσεις. Γιατί αυτοί είναι ο κατεξοχήν μοχλός της αγροτικής οικονομίας. Αυτοί θα κληθούν να απομισθούν το βάρος μετά το 2013. Αυτοί οι αγρότες είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα, να έχουν προτεραιότητα στα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, στην ρευστότητα, την υποστήριξη επενδύσεις. Εμείς, σε ό,τι αφορά το εισόδημα, προτείνουμε να υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα με βάση τα έσοδα που προέρχονται από την απασχόληση και όχι από τα κίνητα. Και χθες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με έκπληξη όλοι ακούσαμε την κυρία Υπουργό να λέει σαφέστατα ότι, ξέρετε, ο αγρότης δεν μπορεί να αγοράσει μια καρσονιέρα για να σπουδάσει τα παιδιά του, δεν δικαιούται να κληρονομήσει 1-2 ακίνητα από κάποιο συγγενή του, δεν δικαιούται ο συνταξιούχος να παίρνει τη σύνταξη γιατί και αυτός θα φύγει από το Μητρό, δεν μπορεί να έχει κάθετη παραγωγή να τυποποιεί, να συσκευάζει τα δικά του προϊόντα. Επιπλέον προτείνουμε το εισόδημα που προκύπτει, το ατομικό εισόδημα που προκύπτει από αγροτική δραστηριότητα, είτε στην δική του εκμετάλλευση είτε σε εκμεταλλεύσεις τρίτων, να είναι αγροτικό εισόδημα. Για να μην έχουμε το παράδοξο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΓΑΝΑ σου επιτρέπει, να επιτρέπει στον αγρότη, και πολύ καλά κάνει, να έχει μία δραστηριότητα σε αγροτικές επιχειρήσεις τρίτων και αυτό να είναι νόμιμο, από την άλλη πλευρά όμως τον Μητρό να τον θέτει εκτός. Και βεβαίως θα μπορούσαμε στο αγροτικό εισόδημα να υπολογίζουμε και τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις. Αν είχατε βάλει αυτά τα κριτήρια, κύριε Υπουργέ, δεν χρειαζόταν το 30%, το οποίο είναι αυθαίρετο και έολο και σε τίποτα δεν μπορεί να υπηρετήσει σκοπούς αυτού του νομοσχεδίου. Τι σημαίνει 30%, κύριε Υπουργέ? Τι κάνει το υπόλοιπο διάστημα αυτός ο άνθρωπος? Κάθεται, κάπου αλλού απασχολείται. Και βεβαίως απασχολείται σε μαύρη αδήλωτη εργασία, γιατί αν τη δηλώσει και εμφανίσει εισόδημα, θα τον βγάλετε από το Μητρό. Για το ποσοστό απασχόλησης είμαστε ξεκάθαροι. 50-1. Αυτό ήταν και το αίτημα όλων των φορέων. Και αυτό βεβαίως είναι σε αρμονία με την νομοθεσία του ΟΓΑ. Εν πάση περιπτώσει, αφού βεβαίως εμείς δεν μας επιτρέπεται να νομοθετήσουμε, τουλάχιστον να λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας. Επιπλέον, θα μπορούσατε να κάνετε πιο συγκεκριμένη την προϋπόθεση της επαγγελματικής κατάρτισης. Αν είχατε τα αγροτικά σχολεία, αν είχατε χώρους επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών, κύριε Υπουργέ, θα βλέπατε πόσοι θα πήγαιναν και τότε θα διαπιστώνατε ότι η εμπλοκή αγροτών με το επάγγελμα αφορά πολύ λίγους από αυτούς που εσείς θέλετε να βάλετε στο νομοσχέδιο. Και βέβαια θα μπορούσατε, και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, να πάρετε υπόψη σας τους αγρότες των ορεινών, των μειονεκτικών και των νησιωτικών περιοχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να προτείνατε σε αυτό το νομοσχέδιο να υπάρχει μια ξεχωριστή μεταχείριση. Να μπορεί ο αγρότης αυτών των περιοχών να κάνει μεροκάματα όχι μόνο σε γεωργικές επιχειρήσεις, αλλά και ακόμα και σε εξωγεωργικές. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ο αγρότης ενός νησιού που εσείς λέτε όχι 30% απασχόληση και 35% εισόδημα, το υπόλοιπο διάστημα τι κάνει? Δεν εργάζεται σε τουριστικές επιχειρήσεις?
Επισημάναμε ότι χωρίς στοχευμένη πολιτική στον αγροτικό τομέα, το Μητρό δεν έχει πεδίο εφαρμογής. Πουθενά δεν υπάρχει μία διάταξη στο νομοσχέδιο που να αναφέρει ποια είναι η πρακτική χρήση του Μητρώου. Θα περιμέναμε στο άρθρο 1 να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις. Και σας ερωτώ, το Μητρώο, κύριε Υπουργέ, θα επηρεάζει την επιλεξιμότητα των αγροτών σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα? Και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Μητρώο και στο Μητρώο αγροτικής εκμετάλλευσης? Επίσης, να μας διευκρινίσετε ποια θα είναι η αντιμετώπιση του αγρότη ο οποίος θέλει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα και σε αντίστοιχα με εκείνον, σε σύγκριση με εκείνον ο οποίος έχει εγκαταστήσει μονάδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεν έχει καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα. Είδαμε ήδη να γίνεται αναφορά σε αυτή την διάκριση στην επιδότηση ασφαλίστρου για την προαιρετική ασφάλιση στο νομοσχέδιο που συζητούμε για τον ΕΛΓΑ. Θέμα πολύ σημαντικό. Στο άρθρο 2 αναφερθήκαμε. Το 30% δεν μας λέει απολύτως τίποτα, όπως και το 35% του ετήσιου εισοδήματος απαξιώνει τον πραγματικό επαγγελματία αγρότη. Αλλά δυστυχώς δεν υπηρετεί ούτε τον μικρό αγρότη που βγαίνει εκτός Μητρώου όταν αναγκάζεται, όπως σας είπα, να κάνει κάποια λίγα μεροκάματα για να συμπληρώσει το εισόδημά του, είτε όταν νοικιάσει μία μικρή ιδιοκτησία. Η μεταποίηση, κύριε Υπουργέ, ενώ αναφέρεται στα αγροτικά προϊόντα και τις εκμεταλλεύσεις, λείπει από τον ορισμό της αγροτικής δραστηριότητας. Αν κατάλαβα καλά, το επιχείρημά σας είναι, το διατύπωσε και η κυρία Υπουργός, ότι δεν βάζετε τη μεταποίηση γιατί έτσι θα υποχρεώνεται ο αγρότης να πάει στον ΟΕ. Αυτό είναι ένα θέμα. Λύστε το. Και πείτε τουλάχιστον ότι η πρώτη μεταποίηση και τυποποίηση των ίδιων προϊόντων είναι αγροτική δραστηριότητα και όποιο εισόδημα προέρχεται από εκεί είναι αγροτικό. Ως προς τις ΑΠΕ και τον αγροτουρισμό, ο ετεροεπαγγελματίας καταγράφεται ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει σε σχέση με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Το ζήτημα της μεικτής αγροτικής εκμετάλλευσης. Τι σημαίνει άλλη τομή της οικονομίας? Δηλαδή, αν έχω μια σύνθετη εκμετάλλευση και το 5% είναι αγροτική, θα με εγγράψετε στο Μητρό αγροτικής εκμετάλλευσης? Τελευταία παρατήρηση στο άρθρο 2. Καμία αναφορά στο αντικείμενο, τα προσόντα και την κατάρτιση για την πιστοποίηση του αγροτικού επαγγέλματος, την οποία βεβαίως αναγνωρίζετε ως αναγκαία στο άρθρο 8, αλλά το παραπέμπεται και αυτό σε υπουργική απόφαση. Για το άρθρο 3, μία παρατήρηση, η οποία ισχύει και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 και του άρθρου 6. Υποχρεώνεται τον αγρότη να πάει στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ, διαθέτει νομαρχιακά γραφεία. Γιατί δεν του δίνεται τη δυνατότητα να πάει στην νομαρχία? Δηλαδή, εάν ένας αγρότης θέλει μία απλή βεβαίωση ότι είναι γεγραμμένο στο Μητρό Αγροτών, πού θα τον στείλετε? Στην περιφερειακή διεύθυνση, καμιά 200 χιλιόμετρα μακριά? Εκτός βέβαια αν αυτή η παράληψη είναι σκόπιμη, γιατί έχετε στο μυαλό σας να αναθέσετε τοπικά αυτές τις υποθέσεις, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι αυτός ο περίφημος ο άλλος φορέας. Η κυρία Υπουργός, κύριε Υπουργέ, δεσμεύτηκε ότι θα μας διευκρινίσει τι εννοεί άλλο φορέα. Δεσμεύτηκε ότι θα διευκρινίσει ότι με την έκφραση άλλος φορέας εννοούμε δημόσιο φορέα. Δεν το έκανε. Τα συμπεράσματα αυτονόητα. Τα είπε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Βέβαια, οι υποψίες μας ενισχύονται και από το γεγονός ότι δεν έχετε προβλέψει και αντίστοιχο κονδύλι στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Εμείς, εμπλοκή του ιδιώτη σε αυτή την περίπτωση, δεν δεχόμαστε. Δεν έχουμε τίποτα με την Πασαγιές, κύριε Υπουργέ. Η Πασαγιές είναι μια οργάνωση που υπηρετεί τον αγρότη. Δεν μπορεί να είναι εργολάβος που να αναλαμβάνει εργολαβίες διαχειριστικού, διαδικαστικού τύπου και για τις οποίες θα αμείβεται από τον αγρότη. Μην αφήνετε άλλα παραθυράκια, κύριε Υπουργέ, και άλλες ελεύθερες, ερμηνείες, γιατί αυτά θα στοιχήσουν ακριβά στον αγρότη. Είναι απαράδεκτο να κλείνετε το μάτι στους ιδιώτες ή να υπονοείτε ότι την ίδια στιγμή που βάζετε λουκέτο σε εκατοντάδες υπηρεσίες σκοπεύετε να ανοίξετε μια καινούργια για το Μητρώο. Τα ίδια ισχύουν για το άρθρο 6. Φροντίσατε δύο φορές να διασφαλίσετε
αυτό τον περίφημο άλλο φορέα. Στο άρθρο 5 δεν έχουμε καμία παρατήρηση, πλην του ότι επιβεβαιώνεται ότι Μητρώα υπάρχει. Στο άρθρο 7 με τα επιμέρους Μητρώα. Ποια είναι αυτά τα Μητρώα, κύριε Υπουργέ? Ανεξάρτητα από την ξεχωριστή τήρηση, τίποτα δεν σας εμποδίζει να ενσωματώσετε τα στοιχεία των επιμέρους Μητρώων και στο ενιαίο Μητρώ, προκειμένου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται καμία ξεχωριστή υπουργική απόφαση. Στο άρθρο 8, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα λέμε και τα ξαναλέμε σε κάθε νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πέραν των άλλων, όλες οι ουσιαστικές πληροφορίες που αποτελούν τον πυρήνα του νομοσχεδίου παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις. Το ατομικό εισόδημα, πώς προσδιορίζεται το αγροτικό εισόδημα, πώς πιστοποιείται ο αγρότης, όλα, η ετήσια ατομική απασχόληση, όλα παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις. Και αυτό είναι όλο το νομοσχέδιο. Πάλι, κύριε Υπουργέ, ζητάτε λευκή επιταγή από τη Βουλή και τους αγρότες. Δεν ξέρω αν είναι από προχειρότητα, από βιασύνη, από σκοπιμότητα. Πάντως, αυτή η ιστορία με τις εξοδοτικές διατάξεις πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Έτσι όπως το πάτε, σε λίγο ο μόνος ρόλος της Βουλής είναι να σας δίνει ένα λευκό χαρτί και να το συμπληρώνετε κατά όπως εσείς θέλετε. Να ξέρετε ότι από εμάς νομοσχέδιο που ο πυρήνας του θα παραπέμπεται σε υπουργικές αποφάσεις δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτό. Για την τροπολογία που φέρατε, συμφωνούμε, έχει καταργηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Είναι ένα θέμα διαδικαστικό, αφού ως γνωστόν το παρακράτημα έχει καταργηθεί εδώ και 3 χρόνια. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο για το Μετρό Αγροτών ατελές, ασαφές και αντιφατικό. Δεν μπορεί να υπηρετήσει τον στόχο της κωδικοποίησης του αγροτικού χώρου. Είναι ένα νομοσχέδιο αποσπασματικό, το οποίο χωρίς στόχευση, χωρίς στρατηγική, δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής. Δεν έχει νόημα να πούμε ότι υπερψηφίζουμε τα άρθρα με καθαρά και μόνο τυπικό χαρακτήρα. Με την εξαίρεση της τροπολογίας, δηλαδή του άρθρου 10, καταψηφίζουμε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.